Λοιπόν, έχουμε μια πολύ σημαντική ομιλία τώρα. Από έναν άνθρωπο θρύλο. Σε λίγους ανθρώπους ταιριάζει ο όρος θρύλος, σε αυτόν τον άνθρωπο ταιριάζει. Έχει φτιάξει στο παρελθόν γιγάντιες ομάδες, έχει ασχοληθεί και με την παραδοσιακή δικτύωση και με το affiliate marketing, eBay και με την online επιχειρηματικό τέλος πάντων. Είναι ένας άνθρωπος που φτιάξει πάρα πολύ μεγάλες ομάδες. Ένας άνθρωπος που εγώ προσωπικά έχω πάρει πάρα πολλά από αυτόν, γιατί πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν ήμουν αποτυχημένος στη δικτύωση, ήμουν στην ομάδα του. Αυτός φταίει. Τέλος πάντων, είναι ένας από τους πρώτους ανθρώπους όταν ξεκίνησα. Μια από τις πρώτες κασέτες, ίσως και η πρώτη κασέτα που άκουσα, ήταν μια δικιά του ομιλία, η οποία είχε τίτλο «Περί ρίσκου και ελευθερίας». Κι άκουγα εκεί μια πολύ χαρακτηριστική φωνή που δεν είχε αλλάξει καθόλου σε όλα τα χρόνια. Πάρα πολύ νεανική. Και τέλος πάντων, πάρα πολλά πράγματα για τον τρόπο σκέψης, την νοοτροπία κτλ. Έχω επηρεαστεί αυτόν τον άνθρωπο, τον εκτιμώ αφάνταστα πολύ. Είναι ακέραιος. Η συμπεριφορά του, ακόμα και στις στιγμές που δεν φαίνεται, συμβαδίζει πλήρως με αυτά που λέει και με αυτά που διδάσκει. Τον έχω σε πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση. Έχουμε όλοι πάρα πολλά πράγματα να πάρουμε από εκείνον. Παρακαλώ πολύ. Με ένα πάρα πολύ θερμό χειροκρότημα. Τον κύριο Βαγγέλη Στραβουδάκη! Λοιπόν, σήμερα η ομιλία μου, αν και την άλλαξα τελείως, η αλήθεια είναι ότι είχαμε συμφωνήσει άλλα πράγματα να πω και άλλαξε τελείως, δεν τον έχω ενημερώσει τον κύριο Καστανά. Έτσι ακριβώς. Ό,τι είπαμε ότι θα πω, δεν θα τα πω. Ελπίζω όμως να τη βρείτε ενδιαφέρουσα και σίγουρα να σας βοηθήσει. Θέλω να πω και εγώ ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι μετά από αρκετό καιρό εδώ. Ήμουνα, αν δεν κάνω λάθος, στο προηγούμενο συνέδριο, έτσι δεν είναι? Και από το προηγούμενο, στο ηγεσίας, ναι, δεν ήμουνα στο γενικό μέρος. Εντάξει, αλλά έχει περάσει αρκετός καιρός. Είχα και καιρό και να φορέσω και κουστούμι. Και τώρα που το φόρεσα, σήμερα θυμήθηκα τον γιατρό μου που μου έλεγε αυτά τα δείπνα για τέσσερις, που λείπουν οι άλλοι τρεις, πρέπει να τα σταματήσεις. Και αν και δεν το θέλω, γιατί μου αρέσει να τρώμε παρέα, μάλλον θα τα σταματήσω. Λοιπόν, μου το θύμισε το κουστούμι τώρα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λοιπόν για το περιβάλλον ομαδικότητας. Τι εννοώ, θα το καταλάβουμε στην πορεία, αλλά επειδή όσοι είστε εδώ έστω και για πολύ λίγες ημέρες, θα έχετε καταλάβει ότι εστιαζόμαστε πάρα πολύ στην ομάδα και φυσικά όσοι από εσάς είστε αρκετό καιρό στην επιχείρηση, ξέρετε πάρα πολύ καλά και ιδίως έχετε δημιουργήσει ομάδες, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορέσουμε να χτίσουμε ομάδες οι οποίες θα αναπτύσσονται γρήγορα. Εδώ όμως, σε αυτή τη συγκεκριμένη επιχείρηση, σε αυτά τα συγκεκριμένα είδη επιχειρήσεων, αν θέλετε, έχουμε μια πολύ σημαντική πρόκληση ηγεσίας. Γιατί οι ομάδες μας έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που δεν τα βρίσκουμε σε άλλου είδους επιχειρήσεων. Πρώτον, ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά είναι ότι τα περισσότερα άτομα τα οποία βρίσκονται στις ομάδες μας είναι ετερόκλητα. Δηλαδή, εδώ πέρα βλέπετε, ας πούμε, ένα σύνολο ανθρώπων διαφορετικών, οι οποίοι ο ένας μπορεί να είναι έγκυος, ο άλλος μπορεί να είναι επιχειρηματίας, ο άλλος μπορεί να είναι μεγάλος, μικρός κτλ. Και αυτό το έχουμε παρατηρήσει και το παρατηρούμε συνέχεια όταν βλέπουμε εδώ πέρα τις αναγνωρίσεις για το ποιοι χτίζουν αυτή την επιχείρηση. Δεν μπορεί να πεις ότι εμείς εστιαζόμαστε σε ένα συγκεκριμένο είδος ανθρώπων οι οποίοι χτίζουν επιχείρηση, γιατί η ουσία είναι ότι δεν υπάρχει και κάποιο επιθυμιόμετρο, ας πούμε, για να μπορούμε να πούμε, α, εσύ έχεις μεγάλο. Δηλαδή, ψάχνουμε ανθρώπους που θέλουν να έχουν επιθυμία να πετύχουν αυτό το οποίο θέλουν. Αλλά αυτό δεν μπορεί να καθοριστεί εύκολα. Άρα λοιπόν έχουμε ετερόκλητα άτομα. Επίσης, επειδή η επιχείρησή μας είναι virtual, δηλαδή είναι εικονική επιχείρηση,
και αναγκαστικά τώρα πια είναι και remote, γιατί χτίζουμε σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Έχουμε μια επιχείρηση η οποία αποτελείται από από ένα σύνολο ανθρώπων, οι οποίοι είναι ετερόκλητοι, χτίζουν virtual την επιχείρησή τους οι περισσότεροι, είναι σε διαφορετικά απομακρυσμένα σημεία. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό σε αυτές τις επιχειρήσεις είναι ότι υπάρχει, στις ομάδες αυτές υπάρχει, ο ηγέτης δεν έχει τη δυνατότητα του μαστιγίου που έχουν οι περισσότεροι managers. Γιατί οι περισσότεροι managers λένε ότι είναι ηγέτες, αλλά στην πραγματικότητα είναι managers. Γιατί ο manager έχει πάντα στο χέρι του ή τουλάχιστον υπονοείται, αν θέλετε, υποβόσκει και η έννοια ή η απειλή του μαστιγίου, της επίβλεξης, ίσως της μείωσης του μισθού ή της απόλυσης ή τέλος πάντων υπάρχει κάτι. Εδώ δεν έχεις κάποιον manager, αν και έχουμε managers, αλλά ενώ ο manager ο οποίος να σε έχει προσλάβει, ο οποίος να σε πληρώνει, να σου πληρώνει κάποιο μισθό, ο οποίος να μπορεί να σε απολύσει γιατί δεν σε έχει προσλάβει κανένας. Γενικότερα αυτό με το οποίο λειτουργούμε είναι το, αν θέλετε, το καρότο το οποίο θέτουμε οι ίδιοι στον εαυτό μας και η manager μας ή τέλος πάντων η coach μας, η γραμμή αναδοχής μας προσπαθεί να βοηθήσει στο να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Έχουμε λοιπόν διαφορετικά backgrounds, διαφορετικά όνειρα, αλλά τελικά όλοι έχουμε το ίδιο όχημα για να πετύχουμε τα όνειρά μας. Αυτοί και άλλοι πολλοί άλλοι λόγοι, ιδίως για εσάς που είστε εδώ πέρα για πρώτη φορά, είστε πολύ λίγες ημέρες, θα τους αναγνωρίσετε καθώς χτίζουμε την επιχείρηση, παλιότεροι σίγουρα το ξέρουν, αλλά πάντα έλεγα ότι η επιχείρησή μας συνιστά μια τεράστια πρόκληση ηγεσίας, το πώς θα μπορέσουμε να μετατρέψουμε ένα σύνολο ανθρώπων, γιατί στην πραγματικότητα περισσότερο από εσάς που λέτε ότι έχετε ομάδες, έχετε ένα σύνολο ανθρώπων, το οποίο θα πρέπει όμως να καταφέρετε να τους μετατρέψετε σε μια ομάδα η οποία θα έχει ένα συγκεκριμένο στόχο, μια συγκεκριμένη πορεία, ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο θα πετύχει να δουλεύουν μαζί σαν ομάδα. Οι περισσότεροι από εμάς απλώς έχουμε ένα σύνολο ατόμων. Άρα λοιπόν για μας, σαν ηγέτες, ακόμα και εσείς που είστε εδώ πέρα σήμερα για πρώτη φορά και έχετε, είστε μόνοι σας και ξεκινήσετε πριν από δύο ημέρες και λέτε ρε παιδί μου, εγώ μόνος μου είμαι. Δεν έχω κανένα στην ομάδα, δεν έχω καν ομάδα. Πώς ήμουν εγώ στα δείπνα των τεσσάρων. Είστε μόνοι σας. Και λέτε, μα καλά, τώρα αυτό τι με ενδιαφέρει εμένα. Σας ενδιαφέρει διότι αν θέλετε, αν μείνετε έστω και λίγο καιρό στην επιχείρηση, και αν θέλετε να προχωρήσετε, αν θέλετε να πετύχετε, θα χρειαστεί να χτίσετε ομάδες. Ομάδες, όχι σύνολα ανθρώπων, ομάδες. Και αυτό είναι μια τεράστια πρόκληση ηγεσίας, διότι όλοι μας εδώ, όλοι μας από αυτόν που μιλάει και όλους όσους κάθονται στις πρώτες γραμμές μέχρι και πίσω, είναι όλοι εθελοντές. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος εδώ πέρα είναι ο διευθυντής, ο οποίος θα επιβάλλει κάτι. Είμαστε όλοι εθελοντές. Εθελοντές για την επίτευξη των ονείρων μας. Γιατί λοιπόν γιατί μιλάμε τόσο πολύ για την ομάδα, γιατί λοιπόν έχει σημασία η ομάδα? Διότι απλούστατο το επιχειρηματικό μας μοντέλο στηρίζεται στο γεγονός ότι για να μπορέσουμε να πετύχουμε σε αυτή την επιχείρηση θα πρέπει να το πετύχουμε βοηθώντας άλλους ανθρώπους να πετύχουν τους δικούς τους στόχους. Άλλους μικρότερους, άλλους περισσότερους, να τους βοηθήσουμε λίγο να αποκτήσουν περισσότερη ελευθερία, ίσως λίγο περισσότερα χρήματα ή και τα δύο, να πετύχουν κάποια όνειρά τους. Όσο περισσότερους ανθρώπους βοηθήσεις, να πετύχουν όσο το δυνατόν περισσότερους στόχους, τόσο περισσότερο θα πετύχεις και εσύ. Είναι έτσι το επιχειρηματικό μας μοντέλο. Μπορεί να είναι καλό για μερικούς, μπορεί να είναι κακό για άλλους. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μάθει να δουλεύουν σαν ομάδα, δεν θέλουν να βοηθάνε άλλους ανθρώπους, δεν μπορούν να μείνουν για πολύ καιρό στην επιχείρηση. Για ποιο λόγο? Διότι απλούστατα, εάν δεν αλλάξουν, η επιχείρηση από μόνη τους θα τους πετάξει έξω. Γιατί δεν μπορεί κανείς εδώ πέρα να πετύχει μόνος του. Πρέπει να πετύχει μαζί με την ομάδα του. Να πάρει και άλλους ανθρώπους μαζί του, να τους βοηθήσει για να μπορέσει να πετύχει και ο ίδιος. Γιατί τελικά η ελευθερία η οποία ψάχνουμε όλοι προέρχεται και τελικά μας δίνεται όταν ελευθερώσουμε και άλλους ανθρώπους, όταν τους βοηθήσουμε να καταφέρουν κάποια από τα όνειρά τους και ακόμα περισσότερα. Αυτά λοιπόν τα οποία θα σας πω σήμερα είναι κάποιες δικές μου εμπειρίες από τη δημιουργία ομάδων μέσα στα τελευταία 25-27 χρόνια, τις οποίες, αν θέλετε, δεν τις έχω βάλει με σειρά προτεραιότητας κάτι τέτοιο, απλώς τις περισυνέλεξα, γιατί πιστεύω ότι έχει μεγάλη σημασία να κατανοήσετε από την πρώτη στιγμή, ιδίως για εσάς που θα ξεκινάτε τώρα την πορεία σας στην OGI,
να κατανοήσετε από την πρώτη στιγμή το πόσο σημαντικό είναι να δημιουργήσετε το περιβάλλον ομαδικότητας, το περιβάλλον το οποίο θα βοηθήσει την ομάδα σας να αναπτυχθεί. Θα αναγνωρίσετε μάλιστα κάποια από αυτά τα οποία θα σας πω, θα τα αναγνωρίσετε, διότι ήδη τα κάνετε, και άλλα θα τα δείτε αργότερα στην πορεία, γιατί θα τα αναγνωρίσετε όταν τα δείτε μπροστά σας. Πάντως αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα τα δείτε με διαφορετικό μάτι, θεωρώ. Ότι θα δείτε με διαφορετικό μάτι αυτά τα οποία κάνουμε, γιατί είναι τελείως διαφορετικό το να χρησιμοποιείς κάτι και να μην ξέρεις για ποιο λόγο το χρησιμοποιείς, για ποιο λόγο το κάνεις, και είναι τελείως διαφορετικό να χρησιμοποιείς κάτι και να κατανοείς για ποιο λόγο το χρησιμοποιείς και πού σε πηγαίνει αυτό το εργαλείο, το οποίο, όποιο είναι αυτό, όποια δράση κάνουμε στην επιχείρησή μας. Άρα λοιπόν θα μιλήσουμε για το περιβάλλον ομαδικότητας. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν ηγέτες για να μπορούμε να δημιουργήσουμε ομάδες, όχι σύνολα ατόμων, να μετατρέψουμε τα σύνολα των ατόμων σε ομάδες. Το πρώτο και το πιο σημαντικό, από εκεί ξεκινάνε όλα, αυτό ίσως είναι το μοναδικό που έχω βάλει με προτεραιότητα, είναι ότι θα πρέπει στην ομάδα μας να εμφυσίσουμε ένα κοινό στόχο και ένα κοινό όραμα. Γιατί ένας καλά καθορισμένος στόχος από την αρχή και ένα όραμα το οποίο υπάρχει για όλη την ομάδα, το οποίο επαναλαμβάνουμε και μπαίνει και το χωνεύουμε, βοηθάει την ομάδα τελικά να κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση, διότι είναι ένα από τα χαρακτηριστικά μιας καλής ομάδας, ότι κινούνται όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Δεν πάει ο καθένας όπου θέλει. Η ηγεσία λοιπόν θα πρέπει να δημιουργήσει αυτό το περιβάλλον, να δημιουργήσει το στόχο, να δημιουργήσει το όραμα, και θα πρέπει να ηγηθεί δια του παραδείγματος. Δηλαδή, εάν θέλεις οι άνθρωποι σου να βοηθήσουν στο στόχο και στο όραμα, θα πρέπει πρώτα απ' όλα εσύ να κινηθείς προς αυτή την κατεύθυνση. Και επίσης, όταν έχεις ανθρώπους, όταν έχεις συνεργάτες, affiliates, οι οποίοι πετυχαίνουν κάποιους ενδιάμεσους στόχους, να υπάρχει η αναγνώριση, διότι αυτό και επιβεβαιώνει την πορεία, αλλά και παρακινεί τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Κάτι άλλο, το οποίο θα πρέπει ένας ηγέτης να κάνει για να δημιουργήσει το περιβάλλον της σωστής ομάδας, είναι να υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι και χώροι ευθύνης στην ομάδα. Όταν μπαίνει η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, κανονικά πρέπει όλοι να ξέρουν τι έχουν να κάνουν. Όπως βλέπετε εδώ πέρα στο διάγραμμα, ξέρουμε ότι αυτός που είναι πίσω-πίσω θα φύγει από πίσω, θα πάει δεξιά και θα τρέξει ευθεία. Ο άλλος θα πάει αριστερά. Υπάρχει δηλαδή ένα σχέδιο δράσης. Εάν ο καθένας από την ομάδα μπει μέσα, δεν ξέρει τι να κάνει και ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει, τότε αυτό δεν λέγεται ομάδα, είναι ένα σκορποχώρι. Πολύ σημαντικό να υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι και να ξέρει ο καθένας ποιος είναι ο χώρος της ευθύνης του. Διότι εάν δεν το ξέρεις, υπάρχει αμφιβολία, δημιουργείται σύγχυση και από τα μεγαλύτερα εμπόδια στη δράση της ομάδας σας θα είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Η αμφιβολία και η σύγχυση. Γι' αυτό και τώρα που φτιάχνουμε ομάδες, και φτιάχνουμε ομάδες μάλιστα και με το φως, τα sponsorship κτλ., και υπάρχουν μεγάλες ομάδες, είναι η ευθύνη του κάθε ηγέτη να οργανώσει και να επιβεβαιώσει με το κάθε μέλος της ομάδας ότι ξέρει ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος του, ποιος είναι ο χώρος της ευθύνης του, και θα πρέπει να ξέρουν τι πρέπει να κάνει ο καθένας ανά πάσα στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε λάθη, διαφωνίες, εντάσεις μεταξύ των μελών, διότι πολλές φορές πάει να κάνει κάποιος κάτι το οποίο υπερκαλύπτει τον άλλον. Αυτό είναι πρόβλημα ηγεσίας. Αν δεν έχει καθοριστεί από πριν, και αυτό θέλω περισσότερο να το έχετε σαν, ας πούμε, food for thought, δηλαδή να το σκεφτούμε αυτό, αν αυτό το έχετε ήδη κάνει στην ομάδα σας ή χρειάζεται να το κάνετε στην ομάδα σας, να ξεκαθαρίζετε τι έχει ο καθένας να κάνει. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα γίνει αυτό, εξασφαλίζουμε ομαλή λειτουργία, την αποφυγή, πολύ σημαντικό αυτό, δυσανάλογου βάρους ευθύνης και εργασίας, διότι εάν δεν οργανωθεί αυτό, αν δεν γίνει σωστά αυτό, συνήθως αυτός ο οποίος επομίζεται έξτρα βάρος, έξτρα ευθύνη και πολύ περισσότερη εργασία είναι ο ηγέτης, ο οποίος θα πάει να καλύψει τις τρύπες ή να διορθώσει το λάθος ή να λύσει τη διαφωνία η οποία έχει δημιουργηθεί, τη σύγκρουση κτλ. Άρα λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, ποιος ενημερώνει τα μέλη της ομάδας. Όταν ξεκινάει κάποιος, τι πρέπει να ξέρει.
Ποιος τον ενημερώνει, τι είναι αυτός ο οποίος, ποιος θα του φτιάξει τη λίστα, ποιος θα τον οργανώσει τα εγγενειά του. Θα πρέπει να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή ποιος είναι αυτός ο υπεύθυνος ή ποιοι είναι αυτοί οι υπεύθυνοι οι οποίοι θα αναλάβουν έναν συγκεκριμένο νέο συνεργάτη. Όπως επίσης και ποια είναι η διαδικασία ένταξη μες στην ομάδα και ποιος θα τον οδηγήσει στα βήματα τα οποία θα τον πάνε πιο κοντά στους στόχους τους. Επειδή ακριβώς χρησιμοποιούμε μια ομάδα, έχουμε μια ομάδα η οποία είναι, όπως είπαμε, virtual και remote και απομακρυσμένα. Το να δημιουργούμε, το να έχουμε πρωτοβουλίες για online δραστηριότητες που χτίζουν ομαδικό πνεύμα είναι πολύ πολύ σημαντικό. Αυτά είναι ήδη πράγματα τα οποία τα κάνουμε. Αυτά τα εκπαιδευτικά webinars, οι εκπαιδευτικά workshops για όλη την ομάδα. Αυτό το παιχνίδι των συμμαχιών. Θέλω να πω κάτι γι' αυτό. Όταν ξεκίνησε το παιχνίδι των συμμαχιών, το οποίο το άκουσα πρώτη φορά από τον Κωνσταντίνο, να πω την αλήθεια, ούτε καν του έδωσα σημασία. Δεν μου άρεσε. Καθώς όμως το βλέπω και προχωράει, βλέπω ότι είναι μια καταπληκτική ιδέα και ένας καταπληκτικός τρόπος να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον για να δεθούν καλύτερα οι ομάδες. Η αλήθεια είναι ότι ο Κωνσταντίνος είπε ότι με εκτιμά πάρα πολύ, αλλά θα πρέπει να πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ και τον Κωνσταντίνο και τη Βίλη, διότι τους γνώριζα από εδώ και αρκετά χρόνια, σίγουρα πάνω από 20 χρόνια, έτσι δεν είναι, και παραπάνω μάλλον. Κάπου εκεί. Μπα, μπορεί και παραπάνω. Όταν είχαν πρωτοέρθει στο σπίτι μου και μου είχαν πει ότι θέλουν να έρθουν να ξεκινήσουμε να συνεργαστούμε κτλ. Και επειδή έχω δει την πορεία τους, γιατί με τον Κωνσταντίνο συνδεθήκαμε, έχουμε έτσι, ας πούμε, ένα παρόμοιο έτσι λίγο αρρωστημένο χιούμορ και κάπως. Τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια, ας πούμε, το χρόνων είχαμε κρατήσει επαφή. Και τον έχω δει να εξελίσσεται και τους έχω δει να εξελίσσονται. Και μάλιστα αυτό που πραγματικά σέβομαι και στους δύο είναι ότι συνέχισαν παρόλη την αποτυχία τους. Είχαν προσπαθήσει πάρα πολύ για πολλά χρόνια με ελάχιστα έως και θα έλεγα μηδενικά αποτελέσματα. Το γεγονός όμως και είχαν και στην πορεία επιτυχία στον παραδοσιακό χώρο. Κάτι το οποίο θα μπορούσε πολύ εύκολα να τους αποτρέψει και να τους κινήσει προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Ο Κωνσταντίνος και η Βίλη είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν πραγματικά ένα όνειρο και δουλέψανε πάρα πολύ σκληρά και προσωπικά και σαν προσωπική ανάπτυξη, γιατί τους έχω γνωρίσει, σας λέω, τους έχω γνωρίσει πριν από 25 χρόνια. Όταν ο Κωνσταντίνος ήταν λεπτός, φανταστείτε δηλαδή. Μιλάμε τώρα για. Εντάξει. Και έχουν κάνει τεράστια άλματα από τότε. Οπότε, βγάζω το καπέλο και στους δύο, σε πολλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι και το παιχνίδι συμμαχιών. Το οποίο στην αρχή ούτε καν του έδωσα σημασία. Δηλαδή, νομίζω, συμμετείχανε κάποιες ομάδες μου μετά από τρία παιχνίδια συμμαχιών, τέσσερα, κάτι τέτοιο. Δηλαδή από την αρχή δεν συμμετείχα, ούτε καν το πρόθεσα. Όμως, γενικότερα αυτό που βλέπετε, η ομάδα, και μέσα κάτω από την ηγεσία του Κωνσταντίνου και της Βίλης, υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες και αυτό βοηθάει στο να χτίσουμε ένα καλύτερο ομαδικό πνεύμα. Κάνοντας κάτι τέτοιο, δημιουργείται μια αίσθηση κοινότητας και αλληλεγγύης. Η δική μου η εμπειρία είναι ότι όταν ένας ηγέτης καταφέρει και δημιουργήσει την κοινότητα και την αλληλεγγύη, δηλαδή ότι όλοι βοηθάμε ο ένας τον άλλον, αυτό δένει την ομάδα και σταματάει τις περισσότερες φορές από τους ανθρώπους από το να τα παρατήσουν. Γιατί να είστε σίγουροι ότι όσο περισσότερο μένετε στην επιχείρηση, τόσο περισσότερο θα σκεφτείτε, τόσο περισσότερο θα σας έρθει στο μυαλό η έννοια της παρέτησης, ότι δεν αντέχω άλλο, θα τα παρατήσω. Όταν όμως είσαι μέσα στην ομάδα, είσαι συνδεδεμένος με τους ανθρώπους, ξέρεις ότι η προσπάθειά σου θα βοηθήσει όλη την ομάδα να πετύχει τους στόχους της, μπορεί να μην τα παρατήσεις, όχι για το δικό σου όνειρο, αλλά για το γεγονός ότι δεν θέλεις να εκθέσεις την ομάδα. Και αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος για να μείνει κάποιος και να προχωρήσει η ομάδα. Γιατί τελικά αυτός ο οποίος επιμένει είναι αυτός ο οποίος τελικά θα έχει το αποτέλεσμα. Απίστευτα δυνατά σε αυτή την περίπτωση τα συνεδριακά, αυτό που κάνουμε τώρα, η από κοντά συναναστροφή, δένονται τελείως διαφορετικά οι άνθρωποι από το να βλέπονται, ας πούμε, μέσα από ένα Skype ή μέσα από
κάποια πλατφόρμα, ας πούμε, webinar κτλ. Από το να είσαι κοντά και να μπορείς να βγάλεις και φωτογραφίες, όπως χάσω εγώ όλη την ομάδα έξω και αγκαλιαζόμαστε και βλέπουμε ένας τον άλλον και βλέπουμε τέλος πάντων αν έχουμε αναπτυχθεί ή όχι. Λοιπόν, ναι, η προσωπική ανάπτυξη έχει και άλλο νόημα. Λοιπόν, οι αναγνωρίσεις, η εκπαίδευση που παίρνουμε μέσα από αυτά τα συνέδρια, το παράδειγμα που παίρνουμε από τις αναγνωρίσεις εδώ πέρα πάνω είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι εξαιρετικά δύσκολο να διοργανωθεί ένα τέτοιο σεμινάριο. Θέλω να ξέρετε ότι εδώ πέρα για να γίνει όλο αυτό υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων, δεσμευμένων ανθρώπων, οι οποίοι τρέχουν πάρα πολύ. Και επειδή έχω δει και από πίσω, έχω δει και τον Κωνσταντίνο και τη Βίλη να τρέχουν για πράγματα απίστευτα, τα οποία δεν θα έπρεπε να τρέχουν, αλλά επειδή ακριβώς σου ενδιαφέρει η λεπτομέρεια και όλα να γίνουν όπως πρέπει να γίνουν, τρέχουν πολύ παραπάνω από όσο φαίνεται ότι τρέχουν. Λοιπόν, και προσέχουν τη λεπτομέρεια. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι να δώσουμε προτεραιότητα στην επικοινωνία και στη διαφάνεια. Να υπάρχουν ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας και ενημέρωσης, δηλαδή και επικοινωνία, να αισθάνονται άνετα και να επικοινωνήσει η ομάδα μαζί μας, αλλά να υπάρχει και ενημέρωση και έγκαιρη και έγκυρη για οτιδήποτε συμβαίνει στην ομάδα, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν το τι συμβαίνει στην ομάδα. Με αυτόν τον τρόπο αποκτούν σιγουριά, εμπιστοσύνη και γίνεται τελικά, γιατί όταν γνωρίζεις τα πάντα για την ομάδα, γίνεται τελικά κάτι δίωμά σου, γίνεται η δικιά σου η ομάδα. Πολύ σημαντικό να υπάρχουν τακτικές επαφές για αξιολόγηση και ανατροφοδότηση. Ανατροφοδότηση είναι αυτό που λέμε στα ελληνικά το feedback. Εντάξει. Όσο πιο γρήγορα αναπτύσσει η ομάδα, τόσο πιο συχνή πρέπει να είναι η επαφή. Προσέξτε το αυτό. Όταν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε ένα πύραυλο. Ένας πύραυλος, όσο καλός και να είναι, όσο καλό καύσιμο και να έχει, όσο γρήγορη, όσο μεγάλη ταχύτητα και αν μπορεί να αναπτύξει, όσο βρίσκεται πάνω στη βάση του, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να το στρέψεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Να του βάλεις δηλαδή κάποιες μοίρες κτλ. Για να πάει προς το στόχο. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο. Από τη στιγμή όμως που θα φύγει ο πύραυλος και θα αποκτήσει ταχύτητα, τότε οποιοδήποτε λάθος, οποιαδήποτε παρέκκληση από την πορεία, όσο πιο γρήγορα τρέχει ο πύραυλος, τόσο πιο μεγάλη θα είναι και η παρέκκληση μετά από μικρό χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν αναπτύσσεται μια ομάδα και πηγαίνει γρήγορα, να βρίσκεστε σε συχνή επικοινωνία με τη γραμμή αναδοχής σας, με τον coach σας. Για ποιο λόγο? Διότι ένα μικρό λάθος, αν δεν διορθωθεί άμεσα, αν δεν υπάρχει γρήγορη επικοινωνία και επαφή με τον coach σας, ο οποίος έχει πιο έμπειρο μάτι και μπορεί να αναγνωρίσει ένα μικρό λαθάκι, αν δεν γίνει άμεσα, αυτό μπορεί να φέρει ένα... ιδίως όταν χτίζεται γρήγορα η επιχείρηση και μπαίνουν καινούργια άτομα, πολύ καινούργιος κόσμος μέσα, μπορεί να δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη παράκαμψη ή παρέκκληση από τον αρχικό στόχο. Και μετά είναι πιο δύσκολο να το διορθώσει. Καλύτερα να το διορθώσει από την αρχή. Για να δημιουργηθεί όμως μια μεγάλη ομάδα και οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτήν την ομάδα να λειτουργήσουν ομαδικά και προς το συγκεκριμένο στόχο, θα πρέπει να έχουν καταρχήν την έννοια και την παραδοχή ότι αυτό που κάνουν είναι η δική τους επιχείρηση. Και όλα αυτά ξεκινάνε από εμάς, από την ηγεσία. Να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι υπάρχει μία online επιχείρηση, η οποία είναι δική σου. Έχεις ξεκινήσει μια δικιά σου online επιχείρηση. Εσύ είσαι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησής σου, εσύ είσαι αυτός ο οποίος θα καθορίσει τους στόχους σου, ανάλογα με τα... και κάθεσαι μαζί με τον coach σου να μιλήσετε για τα δυνατά σου σημεία και τα ενδιαφέροντά σου. Εσύ θα καθορίσεις το δικό σου ωράριο και εσύ θα καθορίσεις το πρόγραμμα και τη προσωπική σου ανάπτυξη. Θα μιλήσουμε για την προσωπική ανάπτυξη αργότερα. Εσύ θα καθορίσεις για το τι ακριβώς θέλεις να κάνεις. Αλλά είναι τελικά δική σου επιχείρηση. Δεν είναι επιχείρηση του coach σου, δεν είναι επιχείρηση του downline σου, δεν είναι επιχείρηση κάποιου άλλου. Η επιτυχία της επιχείρησής σου εξαρτάται αποκλειστικά από εσένα. Άρα λοιπόν πολύ σημαντικό όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα καλό περιβάλλον ομαδικότητας, η ομάδα, τα άτομα της ομάδας να γνωρίζουν ότι τελικά είναι υπεύθυνοι για την επιχείρησή τους, είναι υπεύθυνοι για την επιτυχία τους. Και φυσικά θα πρέπει να γίνεται από την αρχή διαχείριση των προσδοκιών και των στόχων. Θα πρέπει να ξέρουμε από την αρχή ότι ξέρεις κάτι, ο δρόμος προς την επιτυχία δεν είναι μια ευθεία πηγαίνει, πετύχαμε. Θα πρέπει να ξέρουν από πριν ότι θα έχουν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες και
θα είναι λάθος να τις αποκρύψουμε. Από την αρχή θα πρέπει να υπάρχει μια επεξήγηση των βημάτων τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε, των προβλημάτων που μπορεί να υπάρχουν. Υπάρχουν και διάφορες εκπαιδεύσεις πάνω σε αυτό, οι πρώτες 90 ημέρες, οι ψυχολογίες στις πρώτες 90 ημέρες κτλ. Και να υπάρχουν επίσης και από την αρχή ενδιάμεσοι στόχοι. Μπορεί ο στόχος μας, ας πούμε, στην αρχή να είναι, ξέρω εγώ, να γίνω AML. Αλλά υπάρχει ένας άλλος στόχος, να γίνω manager, να γίνω supervisor, να πάω για Zafiri, Platinum 10. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν ενδιάμεσοι στόχοι και όταν πετυχαίνουμε τους ενδιάμεσους στόχους, να τους αναγνωρίζουμε κιόλας. Γιατί αυτό ενθαρρύνει και τον affiliate ο οποίος στηρίζει την επιχείρηση. Το να δημιουργήσουμε επίσης μία νοοτροπία και ένα τρόπο σκέψης στο οποίο γιορτάζουμε τις επιτυχίες αλλά μαθαίνουμε από τις αποτυχίες. Έχω δει πάρα πολλές φορές ότι υπάρχουν πολλοί συνεργάτες οι οποίοι, affiliates, οι οποίοι προσπαθούν να βρούνε πού αποτύχανε και να χτίσουν βομούς πάνω στην αποτυχία τους. Η αποτυχία είναι μέσα στο δρόμο για την επιτυχία. Μα αν δεν μάθεις από την αποτυχία, αν δεν μάθεις από τα λάθη σου, δεν πρόκειται να φτάσεις τελικά στην επιτυχία. Ο Thomas J. Watson Sr., έψαξα πάρα πολύ σήμερα για να το βρω αυτό, ο οποίος είναι πραγματική ιστορία, είναι πρώην CEO της IBM. Είχε καλέσει έναν υπάλληλό του στο γραφείο του, ο οποίος είχε κάνει ένα λάθος, το οποίο είχε κοστίσει εκατομμύρια δολάρια στην IBM. Ο υπάλληλος λοιπόν μπαίνει στο γραφείο του μέσα και με την ουρά στα σκέλια προφανώς, ήξερε ότι θα τον απολύσει, λέει εντάξει, ξέρω, ζητώ συγγνώμη, δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι αυτό το λάθος θα έφερνε τόσο μεγάλα χασούρα, ας πούμε, χασούρα και στην IBM. Καταλαβαίνω ότι θα με απολύσετε και του λέει ο CEO, του λέει, άκουσε κάτι, δεν θα σε απολύσω, μόλις ξόδεψα τόσα εκατομμύρια δολάρια για να σε εκπαιδεύσω. Και θα σε απολύσω. Απλώς θα βεβαιωθώ ότι θα καταλάβεις τι ήταν το λάθος το οποίο έκανες και το πώς θα αποφύγουμε από εδώ, από τώρα και στο εξής, να ξαναγίνει το ίδιο λάθος. Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να συμβαίνει και αυτή την νοοτροπία θα πρέπει να έχουμε και εδώ, γενικότερα εδώ πέρα στην επιχείρησή μας. Λάθη θα γίνουν, απλώς θα πρέπει να μάθουμε για ποιο λόγο γίνανε αυτά λάθη και για ποιο, πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε. Μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που θα έχετε να αντιμετωπίσετε σε αυτό το χώρο και μία από τις δικές μου προσωπικές σημαντικές προκλήσεις είναι το να μπορέσετε να βάλετε ξεκάθαρα όρια μεταξύ επαγγελματικού και προσωπικού χρόνου. Για μένα ήταν μία πολύ μεγάλη πρόκληση, γιατί τα τελευταία 27 χρόνια δουλεύω από το σπίτι. Δηλαδή, ποτέ δεν ήμουν μια υπαλληλική εργασία, δούλευα. Το γραφείο μου, ας πούμε, ήταν στο σπίτι μου και οποιαδήποτε στιγμή θα μπορούσα να σηκωθώ, να πάω να κάνω μια επιδρομή στο ψυγείο ή να δω τηλεόραση ή να ακούσω μουσική και θέλει πολύ σημαντική πειθαρχία και οργάνωση για να μπορέσεις να ξεχωρίσεις τον επαγγελματικό σου και τον προσωπικό χρόνο. Θα πρέπει να υπάρχει από την αρχή μια υγιής ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο χρόνων για να αποφύγουμε αυτό το οποίο ονομάζουμε burnout, το να καείς. Γιατί αν το αφήσεις, ο επαγγελματικός σου ο χρόνος θα γεμίσει την προσωπική σου ζωή. Θα πρέπει πάντα να αφήνουμε λίγο χρόνο στην άκρη ή και περισσότερο χρόνο στην άκρη για την προσωπική μας ζωή. Και αυτό είναι θέμα συνειδητής επιλογής. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πότε θα κάνουμε τα τηλέφωνά μας, πότε είναι τα μηνύματά μας, πότε είναι οι επικοινωνίες. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει πάντοτε μια εξαίρεση, αλλά θα πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα το ακολουθήσουμε ακριβώς όπως είναι και να είναι συνειδητή προσπάθεια να κάνουμε επαγγελματικές δράσεις στις ώρες που έχουμε καθορίσει για τον επαγγελματικό μας χρόνο και προσωπικές δράσεις, πράγματα που μας ενδιαφέρουν για τον χρόνο που έχουμε καθορίσει σαν προσωπικό. Και βέβαια, επειδή οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε να είμαστε, γιατί είτε δεν είχαμε, πολλοί λόγοι, αλλά είτε δεν είχαμε το κατάλληλο όχημα, είτε δεν είχαμε κάνει την απαραίτητη προσπάθεια, ή δεν είχαμε τις απαραίτητες δεξιότητες, ή δεν είχαμε την κατάλληλη καθοδήγηση, τους κατάλληλους ανθρώπους να μας βοηθήσουν, και διάφορους άλλους λόγους, πρέπει να κατανοήσουμε ότι και εδώ
Για να μπορέσουμε να πετύχουμε, θα πρέπει εμείς πρώτα απ' όλα να επενδύσουμε στον εαυτό μας και να βελτιωθούμε εμείς οι ίδιοι. Αν θέλουμε να είμαστε λοιπόν, και αν θέλουμε γενικότερα σαν ηγέτες να δημιουργήσουμε μια ομάδα, όχι σύνολο ατόμων, ομάδα, θα πρέπει να επενδύσουμε στην προσωπική ανάπτυξη του κάθε μέλους της ομάδας μας για να αναπτυχθεί και να μπορέσει να προσφέρει περισσότερα στον ίδιο, αλλά και περισσότερα και στην ομάδα για την επιτυχία όλων. Γιατί τελικά είναι απελευθερωτικό το να γνωρίσουμε ότι είναι στο χέρι μας η επιτυχία. Γιατί κανένας δεν μπορεί να μας σταματήσει από τη στιγμή που πάρουμε την απόφαση ότι μπορούμε να πετύχουμε και επενδύσουμε πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας. Το πρώτο τελευταίο είναι αυτό. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί αυτό ήταν κάτι το οποίο, αν μπορώ να πω ότι έκανα κάτι από την αρχή, ήταν αυτό. Γιατί είχα ακούσει μια κασέτα του John C. Maxwell. Φανταστείτε, πόσο παλιά το έχω ακούσει αυτό, θα σας την πω. Αλλά γενικότερα, τα μέλη της ομάδας συμβάλλουν άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, στο τελικό στόχο της ομάδας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να αναγνωρίσουμε τη συμβολή των μελών της ομάδας. Είτε με δημόσια αναγνώριση, είτε μέσω ενός email ή όταν κάνεις ένα webinar και πεις για ποιο λόγο ευχαριστείς τον τάδε ή την τάδε, η οποία σε βοήθησε αυτό και αυτό το συγκεκριμένο λόγο. Μπορεί να είναι κάτι πολύ λίγο, αλλά έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία να αναγνωρίσουμε αυτό το οποίο έγινε. Και φυσικά και σε προσωπικό χρόνο. Δηλαδή μπορεί να τον πάρεις και να του πεις, να την πάρεις, αλλά και να της εξηγήσεις για ποιο λόγο την ευχαριστείς και για ποιο λόγο έκανε αυτό, για ποιο λόγο σε βοήθησε κτλ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το αναγνωρίσουμε αυτό. Έστω και αν αυτό είναι κάτι πολύ μικρό. Η ιστορία που σας έλεγα, που άκουσα στην κασέτα του John C. Maxwell, έλεγε το εξής, ότι ένας προπονητής ομάδας NBA πήγε πρώτη φορά στην ομάδα, η οποία είχε πολύ σοβαρά προβλήματα και κυρίως το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η ομαδικότητα. Δηλαδή δεν παίζαν οι παίκτες ομαδικά, υπήρχε τέλος πάντων μια πολύ μεγάλη ένταση μεταξύ των παιχτών. Και τους λέει λοιπόν ο προπονητής, τους μαζεύει, τους λέει: ακούστε κάτι, από εδώ και πέρα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ο σκόρερ, αυτός που θα σκοράρει, που θα βάλει το καλάθι, καθώς θα τρέχει πίσω στην άμυνα, θέλω να δείχνει τον παίχτη ο οποίος του έκανε την assist. Η assist είναι η πάσα πριν να μπει το καλάθι. Όταν λέμε αυτός έχει 30 assist, είναι πάνω να πει ότι έδωσε την τελευταία πάσα πριν μπει το τελικό καλάθι. Άρα λοιπόν τι ζήτησε ο προπονητής, τους λέει ότι ακούστε κάτι, θέλω ο παίχτης ο οποίος τρέχει πίσω και έβαλε το καλάθι, θέλω να δείχνει τον παίχτη που του έδωσε την τελική πάσα. Οκ. Okay. Και εκεί λοιπόν πετάχτηκε ένας παίχτης και του λέει, εντάξει λέει να το δείχνουμε, αλλά και αν δεν μας κοιτάει. Και ο προπονητής γυρνάει πίσω και του λέει, μην ανησυχείς γι' αυτό, θα κοιτάει. Oh, don't worry about that, he will be looking. Το θυμάμαι αυτό πάρα πολύ έντονα και αυτό είναι αλήθεια. Μπορεί κάποιος να συμβάλλει έστω και λίγο ή να δώσει εγώ την τελική πάσα, αλλά θέλει αυτή την αναγνώριση. Και το να δώσεις την αναγνώριση δεν μειώνει εσένα. Σε βοηθάει. Σε κάνει μεγαλύτερο άνθρωπο. Σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Και βοηθάει όλη την ομάδα. Γιατί όλοι όσοι βρίσκονται στην ομάδα θέλουν να νιώθουν ότι αναγνωρίζεις τη συμβολή τους, ότι καταλαβαίνουν ότι είναι χρήσιμοι και ότι έχουν το σεβασμό τους. Γενικότερα θα πρέπει όταν χτίζουμε επιχειρήσεις να έχουμε πάντα την οτροπία να τους πιάνουμε στα πράσα να κάνουν κάτι καλό. Και όχι να τους πιάνουμε στα πράσα να κάνουν κάτι κακό. Σίγουρα θα διορθώσουμε και κάτι το οποίο έγινε λάθος κτλ. Αλλά ο εστιασμός μας, και αυτό έχει μεγάλη διαφορά όταν θα χτίσεις επιχείρηση, ο εστιασμός σου θα πρέπει να είναι στο τι έκανες κάτι καλό, αυτό ήταν πάρα πολύ καλό που έκανες, και να το αναγνωρίσεις. Τέλος, τα νούμερα παίζουν ρόλο. Αυτό θα πρέπει να σας γίνει βίωμα. Είμαστε επιχείρηση, έχουμε επιχείρηση. Και τα νούμερα της ομάδας, για όσους θέλουν να χτίσουν ομάδα, παίζουν τεράστιο ρόλο. Θα πρέπει να ξέρετε τα νούμερά σας. Υπάρχουν κάποια πράγματα που ονομάζονται ζωτικά σημεία. Υπάρχουν εκπαιδεύσεις και από τον κύριο Καρυπίδη, αλλά και κάποιες δικές μου, αλλά νομίζω, δεν θυμάμαι αν υπάρχουν και από άλλους, αλλά τέλος πάντων, υπάρχουν εκπαιδεύσεις πάνω στα ζωτικά σημεία. Μάθετε ποια είναι τα ζωτικά σημεία. Μάθετε τα νούμερα της επιχείρησής σας.
Γιατί αυτό το οποίο μετριέται είναι αυτό το οποίο βελτιώνεται. Αν δεν μετριέται, αν δεν ξέρεις αν τα νούμερα σου είναι καλά, αν είναι μέτρια, αν είναι άσχημα, δεν θα μπορέσεις ούτε ξέρεις αν θα είναι, αν χρειάζονται βελτίωση, και σίγουρα όταν δεν ξέρεις αν χρειάζονται βελτίωση, δεν θα βελτιωθούν. Και επειδή, όπως είπαμε, έχουμε επιχείρηση, και αυτό είναι ένα κομμάτι, αν θέλετε, από τις κλασικές επιχειρήσεις. Τις κλασικές επιχειρήσεις λένε για τα KPIs και τα λοιπά, διάφορα μέτρηξη, ας πούμε, τρόπους μέτρηση, ας πούμε, της συμβολής των επιχειρήσεων, ή το πώς αναπτύσσονται επιχειρήσεις, το πώς συμμετέχουν και το πώς συμβάλλουν οι υπάλληλοι της επιχείρησης στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Υπάρχουν πάρα πολλά μέτρηξη, όπως λέγονται. Αλλά και στη δικιά μας επιχείρηση υπάρχουν αυτά τα οποία ονομάζουμε ζωτικά σημεία. Μάθετε ποια είναι αυτά τα ζωτικά σημεία και να ξέρετε τα νούμερα της επιχείρησής σας. Αν δεν ξέρετε τα νούμερα της επιχείρησής σας, δεν ξέρετε πού υπάρχει η επιχείρησή σας και πού πηγαίνει. Αυτό ακριβώς κάνουν τα ζωτικά σημεία. Δίνουν μια εικόνα για το πού βρίσκεται η επιχείρησή σας και πόσο γρήγορα πηγαίνει και πού πηγαίνει. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να σας γίνει βίωμα, και όσοι θέλουν να χτίσουν μεγάλες επιχειρήσεις, θα πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς τα ζωτικά σημεία της επιχείρησής τους. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω για το περιβάλλον της ομαδικότητας. Σας εύχομαι σε όλους να χτίσετε τεράστιες ομάδες και εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, γιατί έχουμε μια επιχείρηση η οποία είναι εξωστρεφής, όπως ξέρετε, μπορεί να το έχετε ακούσει αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό συνέδριο σε όλους. To be alive.